Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως βρίσκεται στην άτυπη σύνοδο στις Βρυξέλλες, εκεί όπου απόψε συζητείται και το θέμα της διαδοχής του Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Πάμε λοιπόν στη συνάδελφο την Ιουλία Βρυσαράτου να συζητήσουμε καθώς φαίνεται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και λίγο νωρίτερα είδαμε ότι ο κ. Τσίπρας έθεσε και ξεκάθαρα πλέον ένα ζήτημα υποστήριξης υπέρ του κ. Τίμερμανς. Ακριβώ και από ό,τι φαίνεται, έχουμε μια πρώτη συμφωνία για τον βασικό υποψήφιο. Υπέρ λοιπόν του Spitzenkandidat, όπω λέγεται, <Κι> ε, ε, τάσεται η πλειοψηφία των Προέδρων των πολιτικών ομάδων. Τουλάχιστον έτσι μα έρχεται από τι Βρυξέλλε. Ε, Μιλώντα πριν από λίγο, ο Μάνφρεντ Βέμπερ είπε ότι αυτό είναι μια κατάκτηση και πρέπει να πάρει ισχυρή εντολή ο πρώτο. Το ίδιο είπε και ο Πρόεδρο των Σοσιαλδημοκρατών, Ούντο Μπούλμαν, ο οποίο τάχτηκε επίση υπέρ τη διαδικασία για τον βασικό υποψήφιο. Όμω, η επικεφαλή των Πρασίνο Κέλλερ είπε ότι δεν θα δεχθεί κανέναν άλλον υποψήφιο πέρα από αυτού που έχουν πάρει μέρο στο debate. Κάνοντα έτσι μία αναφορά στο ότι μάλλον υπάρχει και το όνομα του Μισελ Μπαρνιέ, του επιτρόπου που όπω γνωρίζουμε όλοι είχε διαπραγματευτεί το Brexit. Επίση, σημειώνω ότι. Βεβαίω ότι είναι ο αγαπημένο, το φαβορή πάντων από την πλευρά του κυρίου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίο αντιτίθεται σε οποιονδήποτε γερμανική προέλευση καταγωγή καλύτερα υποψήφιο είτε για αυτήν τη θέση του κομισάριου, μάλλον του Προέδρου τη Κομισιόν, είτε για οποιονδήποτε άλλο στα αξιώματα τα υπόλοιπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είναι φυσικό, οι Γερμανοί θέλουν κάποιον δικό του, αν δεν τον έχουν στην Επιτροπή, θέλουν να τον έχουν σε κάποιο από του φορεί, όπω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή σε άλλο Ευρωπαϊκό Φόρουμ. Επίση, σημειώνεται ότι οι φιλελεύθεροι εξέφρασαν επιφυλάξει και διαδικασία, δεν συμφωνούν, αλλά και τα τελευταία νέα από το μέτωπο τη συγκρότηση των ακροδεξιών ομάδων είναι ότι εθνικιστέ, λαϊκιστέ και ευρωπαϊκοί δυνατούν να συνεργαστούν προ το παρόν και δεν συγκροτούν μια κοινή ομάδα. Μάλιστα. Η Ιουλία Βελσαράτου, του ευχαριστώ πολύ.